Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Δεσποτίδη. Είναι δημοτικός σύμβουλος με τη Συμμαχία Σεραίων, του κύριου Χρυσάφη. Καλώς ήρθατε, κύριε Δεσποτίδη, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα και πάλι, 23 μέρες μετά την πρώτη μας συνάντηση. Αντέχετε? Και 10 μέρες πριν τις εκλογές. Αντέχω. Είναι κάτι που μου αρέσει. Είναι η τελική ευθεία και. Ναι, είναι η τελική ευθεία. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή μέχρι τώρα. Ελπίζω να συνεχίσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου το λέτε αυτό. Ελπίζω. Ναι, έχω ακόμα. Παρά την προηγούμενη εμπειρία μου, την χαρά του νεοφώτιστου. Οπότε. Μάλλον έχετε και πολύ κουράγιο και μάλλον μεγάλη επίσης διάθεση για προσφορά. Επομένως, αυτό δεν σας κόβει τη φόρα και λέτε ότι εγώ κρατάω ναι, σαφώς, μέχρι τέλους. Σαφώς. Απλά μέρα με τη μέρα τρέφεσαι κιόλας από την πραγματικότητα, από την αντιμετώπιση των συμπολιτών, από τις καθημερινές επαφές, από τις νέες εμπειρίες που έχεις, τις γνωριμίες, την ενημέρωση για πράγματα που δεν ήξερες και μαθαίνεις τώρα. Mm-hmm. Από όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία συνθέτουν μια εικόνα που. Μπορεί να σε κουράζει σωματικά κάποιες φορές, ναι. Αλλά πνευματικά σου δίνει χαρά. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να βάλετε υποψηφιότητα τώρα? Ναι, όπως γράφει και στο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε ο συνδυασμός μας, η μετάβαση από το κάτι πρέπει να γίνει στο κάτι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ τον εαυτό μου σε αυτούς που μπορούν, θέλουν ή φιλοδοξούν να κάνουν κάτι για τον, mm-hmm. για τον τόπο. Έτσι κι αλλιώς η δική μου παρουσία στα κοινά έχει συνδεθεί με πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία. Είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ τον εαυτό μου χωρίς έπαρση, αλλά με βάση την καθημερινότητά του. Και είστε και πιστός υποστηρικτής εσείς. Δεν εμφανίζεται κατά εποχές και χάνεστε. Όχι. Η πορεία σας δείχνει ότι είστε πιστός, χαμηλών τόνων και όταν αποφασίσετε να στηρίξετε κάτι, το κάνετε. Ναι, πραγματικά. Χωρίς πολλές την πανοκρουσία. Το κάνω ανιδιοτελώς. Mm-hmm. Το κάνω χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χωρίς ανταλλάγματα, με το περίσσευμα της ψυχής που έχω και του κουράγιου. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου μότο, η δικιά μου ιδεολογία. Ωστόσο, στην απόφαση σας έπαιξε ρόλο ίσως και κάτι το οποίο σας έπνιγε, κάτι το οποίο λέγατε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι έτσι, πρέπει να αλλάξει. Εννοείται. Εικόνα μιας πόλης που, εντάξει, πέρα από τα κοινωνικά δεδομένα και τα οικονομικά της εποχής, δηλαδή την μετανάστευση, την απώλεια δυναμικού από την πόλη μας, ναι. Πράγματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με την ευρύτερη οικονομική και πολιτική κατάσταση, η καθημερινότητα των Σερών, η οποία θεωρώ ότι δεν ταιριάζει, δεν συνάδει με τον Σεραίο, δεν αντιπροσωπεύει αυτό που θέλουμε εμείς για την πόλη μας. Από τα πιο απλά πράγματα της καθημερινότητας μέχρι τα πιο σύνθετα, τα οραματικά, αυτά που έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου. Είστε αποφασισμένος να τα βάλετε με εμάς, οι οποίοι μάλλον έχουμε μια άλλη εκπαίδευση και παιδεία, και ενώ μας ενοχλεί το αποτέλεσμα, δεν κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Δηλαδή, μας ενοχλεί η βρωμιά στους δρόμους, ναι. Αλλά είμαστε πρώτοι εμείς αυτοί που θα πετάξουμε κάτι που μας περισσεύει. Δεν θα το βάλουμε ποτέ στην τσέπη μας για να πάμε κάπου αλλού να το πετάξουμε σε ένα κάδο ή σε ένα καλαθάκι που δεν υπάρχει κιόλας. Είστε έτοιμοι να τα βάλετε μαζί μας και να μας πείσετε ότι πρέπει να βάλουμε κι εμείς το χεράκι μας, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι μπροστά μας και δίπλα μας? Η διοίκηση ενός Δήμου δεν σημαίνει ότι θα μαλώσεις αναγκαστικά με τους πολίτες. Ναι. Μπορεί οι πολίτες να το λέμε και εμείς οι ίδιοι στην προσωπική μας ζωή, να είμαστε ή να φαινόμαστε κακομαθημένοι. Κακομαθημένο πολλές φορές σε κάνουν οι καταστάσεις. Σε μια βρώμικη πόλη δεν ακολουθείς κι εσύ. Βρωμίζεις κι εσύ. Σε μια πόλη χωρίς πάρκινγκ ή με τόσο έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα, αφήνεις κι εσύ το αυτοκίνητό σου δεύτερη σειρά. Βεβαίως. Είναι καθημερινότητά μας είναι αυτό. Η καθημερινότητά μας. Αφού απορούμε πώς προλαβαίνουν ναι. κάποιοι και παρκάρουν ναι. κανονικά και εμείς είμαστε οι διπλοπαρκαρισμένοι μονίμως. Ναι, κάτι κάνουν, έχουν κόλπο αυτοί, αλλιώς δεν γίνεται. Και κάνουμε γύρω-γύρω στην πόλη, χαιρετιόμαστε μεταξύ μας γιατί τον συναντήσαμε και μπράβο. Στο προηγούμενο στενό τον άλλον. Από εκεί και πέρα, όταν θέλεις να διοικήσεις, θα συγκρουστείς. Θα συγκρουστείς και με τον εαυτό σου, γιατί βγαίνεις και από τις δικές σου νόρμες, αλλάζει η ζωή σου, mm-hmm. αλλά θα συγκρουστείς και με αυτό που λέγεται. Είτε κοινωνικές ομάδες, είτε συντεχνίες, οι οποίες πολλές φορές βάζουν φρένο. Είναι σωστά, δύσκολο, σωστά. Δεν είναι εύκολο. Εμείς, ως συνδυασμός, η Συμμαχία Σεραίων, το λέει και το όνομά της, mm-hmm. δεν είναι μια συγκρουσιακή παράταξη. Είναι μια παράταξη της συνέργειας, της συμμετοχής, της συνεννόησης. Αυτό που απαιτείται. Δεν θα πας να χτυπήσεις το χέρι στο μαχαίρι. Θα μιλήσεις, θα συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα προσπαθήσεις να πείσεις για τις δικές σου θέσεις και μετά θα αποφασίσεις. Μας βλέπετε όριμους για συνεργασία, κύριε Δεσποτίδη, γιατί ουσιαστικά, εντάξει, μπορεί να είμαστε ο Μητροπολιτικός Δήμος, αλλά είμαστε μικρή κοινωνία. Θέλω να πω ότι αλληλογνωριζόμαστε μεταξύ μας.
ή λίγο ή πολύ, πάντως δεν είμαστε άγνωστοι. Μας βλέπετε όριμους να συνεργαστούμε εμάς τους πολίτες με την όποια δημοτική αρχή εκλεγεί ή και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τους δημοτικούς συμβούλους που θα βγάλουν αυτές οι εκλογές. Οι πολίτες όταν βρουν απέναντί τους μια δημοτική αρχή που απευθύνεται σε αυτούς με ειλικρίνεια και καθαρότητα, μπορούν να μπουν στη διαδικασία. Νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε κάποια στιγμή ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος, τι πρέπει να γίνει. Απλά το μικροσυμφέρον, η ιδιοτέλεια της στιγμής, η επαγγελματική, η τεμπελιά, ο χαδερφισμός, η επανάπαυση, όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε παθητικοί. Μάλιστα. Τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την εφαρμογή του Κλεισθένη, την μετεξέλιξη της μετεξέλιξης του Καποδίστρια και του Καλλικράτη και με την θέσπιση της απλής αναλογικής, άμα ένας συνδυασμός δεν πάρει το 51%, το 50,01% από την πρώτη Κυριακή, δεν ελέγχει την πλειοψηφία. Ναι, αλλά με 6 συνδυασμούς το 50 είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν θα πω την κλασική πολιτική απόφαση, εμείς θα πάρουμε 51% την πρώτη Κυριακή. Με 6 συνδυασμούς και να μου το λέγατε, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Ότι για να είμαστε σοβαροί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στην οποία η διοίκηση του Δήμου θα απαιτεί εκ των πραγμάτων συνεργασία, συμμαχίες, συνενέσεις και ψήφιση και από άλλους συνδυασμούς, έναν, δύο περισσότερους, για να περάσει το οποιοδήποτε μέτρο και ζητήματα που μπορεί να αλλάξουν και το μέλλον της πόλης. Αυτό είναι πρωτοφανέρωτο, δεν έχει δοκιμαστεί. Πιστεύω ότι θα θέλει τον χρόνο του. Η κουλτούρα των συνεργασιών μπορεί να την επιζητούμε, να την λέμε στα χαρτιά, να είναι αυτό το γενικότερο πνεύμα του Κλεισθένη. Η αγωνία βέβαια όλων μας είναι μήπως αυτό εξελιχθεί στην πορεία. Ναι, κοιτάτε τώρα, γιατί υπάρχει αλλιώς περίπτωση, και το έχουμε δει να γίνεται και στην πράξη και με τον Καλλικράτη ακόμα, αυτός που θα εκλεγεί δήμαρχος να έχει λιγότερους δημοτικούς συμβούλους από αυτόν που θα είναι στην αντιπολίτευση. Ασφαλώς. Είναι φοβερό αυτό το οποίο μπορεί να λοιπόν γίνει, γιατί δεν υπάρχει ούτε το μπόνους, ούτε το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται έρχεται από τη δεύτερη Κυριακή. Θα μπορούν να, σε κάποιους άλλους δήμους, δεν ξέρω στο δικό μας, φαντάζομαι πως όχι, να γίνουν τερτύπια μαθηματικά ή εκλογικά με την βούληση του λαού, με την ψήφο. Σύμφωνα με την οποία θα κυβερνά ο δεύτερος με τον τρίτο, γιατί ο πρώτος θα έχει δήμαρχο, αλλά δεν θα μπορεί να συνεργάζεται. Ναι. Το έχουμε δει και στην Βυσσαλτία, με Καλλικράτη, σας λέω. Στη Βυσσαλτία, από ό,τι. Έφτασε στο σημείο να μην μπορούν να περάσουν ισολογισμό, γιατί δεν είναι. Τέσσερις φορές νομίζω είχε εισαχθεί ο προϋπολογισμός και έπρεπε ναι να γίνουν συζητήσεις επί συζητήσεων για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα, τα οποία δεν μπορεί να διοικηθεί ο Δήμος. Ναι, αλλά υπήρχε η άρνηση της συνεργασίας εκεί. Δεν δεχόταν την αρχή. Επειδή ο κόσμος θα μας παρακολουθεί, πιστεύω ότι δεν συμφέρει σε κανέναν πολιτικά να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί δεν θα είναι υπόλογος μόνο ο συνδυασμός που θα έχει την πλειοψηφία ή θα έχει τον δήμαρχο. Θα είναι υπόλογοι και οι άλλοι. Φρενάροντας κάποια έργα ουσίας, είτε της καθημερινότητας, είτε του αύριο, σαμποτάρεις τον ίδιο το Δήμο. Και δεν θα ασκήσεις πλέον έλεγχο εσύ στον δήμαρχο. Θα απολογήσει και στο δημότη. Σωστά. Ως αντιπολίτευση. Δεν είναι αντιπολίτευση πλέον αυτή που θα έχουμε ή αυτή που απαιτείται, η κλασική αντιπολίτευση του όχι σε όλα, η δομική που λέγανε αντιπολίτευση με μοναδικό σκοπό την υπονόμευση του έργου της Δημοτικής Αρχής και την κατάληψη εξουσίας σε επόμενες δημοτικές εκλογές. Θα καταγραφούν τα πάντα και έτσι θα αξιολογηθούν και από τους πολίτες. Και έτσι θα αξιολογούμε και εμείς. Σωστά. Τώρα εσείς είστε πολύ κοντά στο κομμάτι του αθλητισμού. Πιστεύετε ότι έχουμε περιθώρια ανάπτυξης, μεγαλύτερης προβολής αυτό το οποίο συμβαίνει στις Σέρες, μεγαλύτερης υποστήριξης ώστε να έχουμε μεγάλες διοργανώσεις εδώ? Να σας πω. Ναι. Είναι μια προγραμματική θέση του συνδυασμού, ναι, η ανάληψη διοργανώσεων από την πόλη των Σερών και διεξαγωγής πανελλήνιας κλίμακας αγώνων στις Σέρες, σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές, πολιτιστικές, θεατρικές, οικαστικές δράσεις. Που μπαίνουμε στα 52 Σαββατοκύριακα. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ναι συνθέτει, ας πούμε, το 1/10 της όλης ιστορίας και ο αθλητισμός. Ναι, από αλλά εκεί και θέλει πέρα τρέξιμο, περιμένετε τώρα, ασφαλώς, γιατί εσείς είστε μέσα και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ασφαλώς και θέλει τρέξιμο. Κάτι πανελλήνιο, κάτι μεγάλο, δεν διοργανώνεται μέσα σε μια μέρα. Και θέλει και πάρα και πολύ κόσμο αυτό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και για μας. Όταν φιλοδοξείς ή ανακοινώνεις διοργάνωση εκδηλώσεων,
αθλητικών εν προκειμένου. Μιλάμε για μια ανάγκη καταρχήν να έχεις αξιοπρεπείς αθλητικούς χώρους. Οι αθλητικοί χώροι στις ΣΕΡΕΣ πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχουν ακόμα άδεια λειτουργίας. Πηγαίνουμε σε μια διαδικασία παράτασης στην παράταση. Τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Με δική μας ευθύνη ή ευθύνη της πολιτείας αυτό, παράταση στην παράταση. Η ευθύνη ήταν της πολιτείας, γιατί γίνανε αθλητικά έργα χωρίς άδειες. Αυτό πάλι πού να το χωνέψουμε. Ναι, και εγώ όταν έγινα κοινωνός αυτής της πραγματικότητας, μου έκανε κατάπληξη. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος να τρέξει κάποιες διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες, κόστοβόρες, απαιτούν δηλαδή και χρόνο και χρήμα. Καλά. Γι' αυτό καθυστερούμε δηλαδή. Τώρα, με χαρά, παρακολούθησα τις ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα του Δημάρχου και των επικεφαλής των οργανισμών για την ένταξη στον Φιλόδημο 2-1 και στη συνέχεια στον 2 για το κολυμβητήριο το παλαιό, για το κολυμβητήριο της Ομόνιας, το οποίο χάθηκε εγκαταλειμμένο και παρατημένο από το 2004. Εκείνο δεν ξέρω, πρέπει να προσεχθεί και ως σημερινή κατασκευή για να δούμε τι μπορούμε ναι, να συνεχίσουμε. Ναι, αυτό θα το μελετήσουμε όταν έρθει η ώρα. Οι ειδικοί επιστήμονες, φαντάζομαι δεν θα γίνει. Θα γίνει ό,τι είναι ξέρετε, δυνατό και ό,τι είναι απαραίτητο. Εμείς οι άσχετοι πιστεύαμε ότι ωραία, πάμε να συνεχίσουμε τις εργασίες εκεί, λες και αυτό το δημιουργήσαμε χθες. Κάποιοι ειδικοί όμως είπαν ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό. Το ξέρω. Γιατί όταν τα τσιμέντα μένουν, λέει, εκτεθειμένα. Ναι, μιλάμε για τη γύρανση του πλεισμού. Ναι, για κάποια θέματα. Έχουμε ένα θέμα. Τεχνικά και εκεί θα πρέπει να υπάρξει πάλι ένα ρετουσάρισμα και μια στήριξη. Νομίζω ότι είναι υπεύθυνοι. Ναι, αυτό σημαίνει επίσης έξοδα, αυτό λέω. Σαφώς και ότι εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα υπόλοιπα, ενώ πρέπει να φροντίσουμε και λίγο τα προηγούμενα. Εννοείται, η ένταξη αφορά ένα κόστος σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν είναι φτάνουν λίγα. Αυτά τα 5 εκατομμύρια, αλλά τελικά δεν υπάρχουν και το 2. Από ό,τι γνωρίζω, φτάνουν. Φτάνουν, μακάρι. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένταξη και του παλαιού κολυμβητηρίου, στο οποίο χρειάζονται σαφέστατα. Εκείνο θα το κάνουμε λίγο παρεμβάσεις. Ναι. Παρεμβάσεις θερμομονωτικές, αλλαγές υαλοπινάκων κτλ. Με μεγάλη μου χαρά διάβασα ότι θα γίνει και αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου, κοινώς παρκέ, στο κλειστό γυμναστήριο που αγωνίζεται η ομάδα μου και τόσες άλλες ομάδες, ναι. Το οποίο δεν θυμάμαι, θα ζούσα μάλλον, αλλά τέλος πάντων πότε αντικαταστάθηκε. Ναι. Ναι, πρέπει να είναι στη δεκαετία του 80 να είχε, στο τέλος δεκαετίας του 80, μετά το 85 αν δεν κάνω λάθος. Το 85 έγινε. Μπορεί και λίγο αργότερα. Ναι. Μιλάμε ότι είναι πολλά τα χρόνια, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά από ό,τι πληροφορούμε ταυτόχρονα, στον Φιλόδημο, ο Φιλόδημος δεν εξασφαλίζει το ποσό. Υπάρχουν και άλλες αιτήσεις και δεν ξέρω αν στην υλοποίησή του τα λεφτά θα έρθουν. Τα λεφτά θα φτάσουν. Άρα μου λέτε ότι απλά κάναμε αίτηση εμείς. Ναι, κάναμε δεν αίτηση. Δεν έχουμε εξασφαλίσει κάτι και περιμένουμε. Θα χαρώ πολύ να μάθω για ότι... Για το παρκέ μου το λέτε αυτό τώρα. Για όλα. Για όλα. Ότι θα εξασφαλιστούν. Και ότι δεν θα μας πούν ότι υπήρχε μια σειρά προτεραιότητας. Ότι... Νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει. Ναι. Νομίζω ξεκινήστε ότι αυτό καταθέστε θα προχωρήσει. Και εγώ σας δίνω. Τουλάχιστον για την αρχή. Δεν για μένα να... είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, δεν θυμάμαι να είπε 5. Νομίζω 3 και κάτι είπα. Αλλά τέλος πάντων, ας το ξεκινήσουμε εμείς και φαντάζομαι ότι μετά... Θα χαρώ να το ξεκινήσουμε και με τη βοήθεια του Σεραϊκού Λαού θα χαρώ να το ξεκινήσουμε στη δική μας δημοτική αρχή. Η δική μας δημοτική αρχή στα χρόνια της δικής μας διοίκησης. Να το ολοκληρώσουμε. Θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Θα σας πούμε όλη την αλήθεια, ό,τι πραγματικά ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν είναι. Εδώ είμαστε, ζούμε σε μια πόλη, δεχόμαστε την κριτική, την επιζητούμε. Ερχόμαστε ως ένας νέος συνδυασμός, χωρίς παρελθόν, με νέους ως επιτοπλίστων ανθρώπους που τον στελεχώνουν και παλαιότερους έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Έχετε και την εμπειρία λοιπόν, ναι. Έχουμε και την εμπειρία, έχουμε ορμή, έχουμε διάθεση. Το βλέπω καθημερινά, είναι η μεγαλύτερη χαρά μου εμένα. Όλο αυτό το διάστημα είμαστε μια ομάδα αγαπημένη, με ελαχιστότατα προβλήματα, ενωμένη και δεμένη. Και ξέρω, καταλαβαίνω και είναι αυτή η αρχή που έχει θέσει ο επικεφαλής, ότι θα είμαστε εδώ ως συνδυασμός και την επόμενη μέρα. Είτε εκλεγούν κάποιοι, είτε όχι. Κύριε Δεσπότη, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου λέτε. Ότι θα είστε και την επόμενη μέρα, είτε εκλεγείτε, είτε όχι. Όμως, είστε έτοιμος, εάν εκλεγείτε. Και δείτε ότι ο αρχηγός σας δεν σας έχει και ως πρώτη προτεραιότητα σε κάποια ζητήματα που πρέπει να λυθούν χθες.
να έρθετε σε σύγκρουση μαζί του, να διεκδικήσετε, να τον πνίξετε με την πίεσή σας ώστε να προχωρήσει κάτι. Γιατί ξέρετε και οι προτεραιότητες, ναι μεν προτεραιότητες, αλλά και αυτές με τη σειρά. Είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε, βεβαίως, να πιέσετε ώστε να τρέξουν ίσως κάποια θέματα πολύ γρηγορότερα. Διαβάζοντας και η γραφειοκρατία. Έτσι είναι. Διαβάζοντας το πρόγραμμά μας, βλέπω το σύνολο, ναι, που αφορά είτε την κοινωνική πολιτική, τις αναπλάσεις, την παιδεία, τον πολιτισμό, την νεολαία, τον αθλητισμό, την ψηφιακή πολλά, πόλη, πολλά, όλα αυτά. Πολλά, είναι πολλά. Μου αρέσει πολύ να το διαβάζω. Mm-hmm. Λέω, σκέφτομαι, θα μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουμε την ίδια μέρα. Εάν μου το λέγατε την ίδια μέρα, θα σας έλεγα, ναι, ότι είστε δεν οι θαυματοποίοι. Θα σας πούμε ότι θα αγγίξουμε με ένα μαγικό ραβδάκι. Mm. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να οργανωθούν, να μελετηθούν, να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου. Και όχι βέβαια στην επόμενη τετραετία, μέσα στην φυτεία. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Γιατί το λέω. Όταν δω και εγώ προσωπικά, αλλά και οι υπόλοιποι στον συνδυασμό, ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία επανάπαυσης, ότι ξεχνάμε, ότι ακολουθούμε την κλασική συνταγή, ότι βγήκαμε τώρα, θα κάνουμε διακοπές 3,5 χρόνια, θα ασφαλτοστρώσουμε έναν δρόμο στο παραπέντε των επόμενων εκλογών, θα πούμε τι καλοί που ήμασταν και πόσο βοηθήσαμε για τον πολίτη και θα θέλουμε, θα έχουμε το θράσος να θέλουμε να εκλεγούμε και πάλι. Όχι. Δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Και δεν θα είμαστε έτσι. Θα διεκδικήσουμε, θα συγκρουστούμε. Φαντάζομαι όχι με τον αρχηγό μας. Γιατί εγώ έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Και πιστεύω ότι η πολιτική πλέον και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ έχει και έχουν αλλάξει. Χαίρομαι ιδιαίτερα καταρχάς που μου λέτε ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη στον αρχηγό. Γιατί αυτό συμβαίνει και υγιείς σχέσεις μεταξύ υποψηφίου και επικεφαλής. Από την άλλη, πραγματικά κύριε Δεσποτίδη, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην πορεία σας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα που πραγματικά είναι πολύ σκληρές για κάθε στην υποψήφιο. Ουσία είναι ένα οκταήμερο προεκλογικής εκστρατείας. Μια καλή, δύσκολη εβδομάδα, στην οποία θα πρέπει να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και τη δική μας φυσικά ο καθένας υποψηφιότητα σε όλο τον Δήμο και την περιφέρεια. Σε αυτό που λέγεται Δήμος Ερών. Θέλει αντοχή, όρεξη έχουμε, διάθεση έχουμε, αισιοδοξία έχουμε, αλλά είμαστε και προσγειωμένοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου μιλήσατε και για τα χωριά, για την περιφέρεια. Εννοείται. Δηλαδή, και όχι μόνο για την περιφέρεια. Δεν είναι το κέντρο της πόλης. Τίποτα δεν εννοείται. Όλα αυτά πρέπει να λέγονται. Στο χωριό ο κάτοικος όταν δεν ακούει ότι τους σκέφτεστε, θυμώνουνε να ξέρετε. Γιατί στα χωριά έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αν εμείς έχουμε 10 εδώ, εκείνοι έχουν 100. Δεν είναι μόνο ότι έχουν προβλήματα. Είναι ότι από τις επαφές που είχαμε νιώθουν ξεχασμένοι, νιώθουν απομονωμένοι, νιώθουν απλά κάποιοι δημότες που καλούνται ανά τετραετία να ψηφίσουν σε εκλογές και να εκλέξουν τον νέο δήμαρχο που θα τους έχει υποσχεθεί ό,τι τους έχει υποσχεθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε εγώ την τιμή και ήρθατε σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή πορεία και καλή πορεία. Χαρώ και μετεκλογικά να συζητήσουμε. Μακάρι. Δεν θέλετε προσκλήσεις, ζητήστε το κι εσείς. Το λέω σε όλους. Θα το ζητήσουμε, εξάλλου δεν θα υπάρχει και ο περιορισμός τότε των εμφανίσεων. Θα έχουμε τον χρόνο, ελπίζω, και τη διάθεση που σίγουρα υπάρχει να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή.